Ναι, λοιπόν, βγήκε φωτογραφικό υλικό με την Τούνη μαθήτρια. Τούνη, Τούνη, Τούνη! Κοίτα, ότι έχει κάνει πλαστική στη μύτη, μα το έχει πει. Εντάξει, το βλέπουμε, ναι, το εδώ. Βλέπουμε έχει τεράστια διαφορά οπωσδήποτε. Εδώ είναι μικρό κοριτσάκι, αλλά έχει ρε παιδί μου. Τώρα είναι. Άκουσε, το στήθος της, εδώ έχω βάλει και καινούργια φωτογραφία για να δείτε. Το στήθος είναι μεγάλο. Δεν ξέρω αν έχει κάνει. Μπορεί να μην έχει κάνει τίποτα στο στήθος. Ναι, η ίδια λέει δεν έχει κάνει. Η ίδια λέει δεν έχει κάνει. Και εγώ βλέπω, ας πούμε, τώρα ότι στο στήθος μάλλον δεν έχει κάνει. Ήταν μεγάλο. Τώρα, εδώ πέρα, σε αυτή τη φωτογραφία με το φούξ, εδώ δεν πολύ φαίνεται μεγάλο. Στο άλλο φαίνεται μεγάλο, τώρα, αλλά επειδή ηλικιακά μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο, δηλαδή δεν πρέπει να πιτσίρει κανένα μαθήτρια εδώ, ναι. Νομίζω ότι η Τούνη μπορεί να έχει μεγάλο στήθος και να μην έχει κάνει τίποτα πλαστική. Mm-hmm. Όντως το πρόσωπο έχει τεράστια αλλαγή. Πολλές φορές η πλαστική στη μύτη όντως μπορεί να σε αλλάξει τελείως. Δηλαδή τη συγκεκριμένη, το έχει πει και η ίδια ότι είχε πρόβλημα, ήταν αρκετά μεγάλη μύτη, την έχει αλλάξει. Είναι μια άλλη. Τελείως. Εντάξει, οπωσδήποτε έχει κάνει και άλλα πραγματάκια με το μακιγιάζ, μαλλιά, όλο το στήσιμο έχει αλλάξει. Αλλά βλέπουμε εδώ ένα τελείως διαφορετικό κορίτσι. Να σας πω δε επί της ευκαιρίας ότι η Τούνη δεν έχει σχέση με τον Πασχαλάκη. Εν τέλει. Μπορεί να έχει για λίγο. Μπορεί να έχει για λίγο όμως. Λένε πάντως, ότι είναι με την Παπαδοπούλου. Ναι. Πάντως εμένα οι πληροφορίες μου από αθλητικό συντάκτη της Θεσσαλονίκης λέει ότι είχανε παιχνίδι μεταξύ τους, είχανε κάνει κάτι μεταξύ τους. Λέει ο αθλητικός συντάκτης. Τον ήξερε. Τον ήξερε. Ναι, τον ήξερε. Καφέ τον είχαν πιει. Ναι. Τώρα βέβαια βγήκε η κυρία Τούνη και έβαλε και το δικό μας δημοσίευμα μέσα, το δικό μας βίντεο και έλεγε ότι εμείς χρησιμοποιούμε το όνομά της για να πάρουμε κλικ. Όχι κυρία Τούνη, δεν χρησιμοποιούμε το όνομά της για να πάρουμε κλικ, απλά είστε στο χώρο αυτό μέσα και θα συζητηθείτε και θα κριθείτε από όλα αυτά που λέτε. Και έτσι κάνατε και όνομα. Έτσι ακριβώς. Γιατί αν δεν σας βάζω, δεν κάνουμε το όνομά σας Τούνη. Ξεχνάς εμείς, τη γνωστή λέξη που είχε πει με την πατσαβούρα που είχε χρησιμοποιήσει, ναι, που μπράβο, το παίξανε ναι, παντού. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Ότι τα ξεχνάτε. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής, αγαπητή μου Τούνη. Μπορεί να έχουμε κάνει και λάθος στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Μπορεί, λέω, να έχουμε κάνει και λάθος. Όμως, εμείς παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Τώρα εσύ να γυρίσεις να πεις ότι εμείς χρησιμοποιούμε το όνομά σου για να πάρουμε διάφορα κλικ και να λοιπά, σε πληροφορώ ότι δεν μας απασχολούν τα κλικ. Δεν μας απασχολεί αν εμείς θα μιλήσουμε για κάποιον που μας φαίνει 100 κλικ και ο άλλος μας φαίνει 5.000. Δεν μας αφορά. Γιατί, να σου πω την αλήθεια μου, εγώ συζητάω για όλο τον κόσμο. Μιλάω για όλους και για όλα και δεν έχω καμία αγκύρωση και δεν κάνω και δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Απλά πραγματάκια είναι. Δεν γίνονται δημόσιες σχέσεις. Έτσι δεν είναι. Κοίταξε τι, πολλά κορίτσια που βγαίνουν από αυτά, ας πούμε, τα reality μόδας, ξεχνάνε που ξεκίνησαν, όταν στην ανωνυμία και ουσιαστικά αυτό που σε κάνει επώνυμο και οπωσδήποτε πάει καλά και η εταιρεία της και είναι οι αναρτήσεις στα social, είναι τα site, είναι τα blog, γιατί και εμείς έχουμε site, έχουμε blog, υπάρχει το YouTube. Όταν παίζεις συνέχεια, βοηθάνε όλοι, γιατί σε αυτά τα κλικ εσύ βασίστηκες και έκανες όνομα, βοηθάνε όλοι έτσι ώστε να χτιστείς το όνομά σου. Έχουμε βάλει όλοι το λιθαράκι, γι' αυτό μην το λες τόσο υποτιμητικά. Και νομίζω ούτως ή άλλως και εσύ τα χρησιμοποιείς και τα site και αυτά. Έτσι, σε κάποιο δηλώσεις ίσως ακραίες, ναι. Και να πούμε βέβαια ότι είναι ένα ωραίο κορίτσι, δεν είναι, έτσι έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Εντυπωσιακό. Ναι, είναι η Kardashian της Ελλάδας, μπορούμε να πούμε, έτσι με τις... Εντάξει, εμφανισιακός δεν μοιάζει, Kardashian. Εντάξει, από το μέση και κάτω όμως μοιάζει λίγο, δηλαδή φέρνει λίγο έτσι, δηλαδή αυτό το... Δεν θα έλεγα Kardashian. Αυτή η περιφέρεια η... Έτσι, η Τουμπανέιρος. Α, ναι. Τουνί, Τουμπανέιρος, έτσι, ναι. Τι να πω, μην το πω. Εντάξει, δεν είναι κατάσταση. Όχι, να σου πω κάτι, έχουμε ανάγκη όμως εμείς. Είναι ένα σεξι κόριτσι, έχει δική του προσωπικότητα. Όχι, έχουμε ανάγκη από τη δική μας Καρδάσιαν, από το να μιλάμε για την άλλη μας. Η οποία Καρδάσιαν, επί της ευκαιρίας, να σας πω, ότι έκανε τη μεγάλη κίνηση, πήρε τα παιδιά της και πήγε και βαφτίστηκε στην Αρμενία. Ναι, ναι. Και ξέρετε τι βαφτίστηκε στην Αρμενία, είναι και παλιό ημερολογίτης οι Αρμένοι, έτσι. Είναι παλιό ημερολογίτες. Έχουν άλλο το παλιό ημερολόγιο. Ωραία, γιατί βαφτίστηκε εκείνη τα παιδιά της. Γιατί δεν μπορούσε να βαφτίσει πουθενά αλλού, μπορεί να εκεί μπορούσε. Ναι. Αυτό βαφτίστηκε και η ίδια. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας αφήσουμε την Καρδάσιαν όμως. Έχουμε τη δικιά μας Καρδάσιαν τώρα εδώ, η οποία βέβαια θέλω να την προσέξετε ιδιαίτερα και να μας πείτε, έχει κάνει πλαστική στο στήθος. Γιατί λέει όχι. Εγώ λέω ότι δεν έχει κάνει. Αλλά να μας πει και ο κόσμος τι λέει. Έτσι. Βλέπετε τις φωτογραφίες μπροστά, να μας πείτε. Όταν ήταν μαθήτρια, πώς τη βλέπετε.
και όπως είναι τώρα, πώς το βλέπετε? Το έκανε το έγκλημα ή δεν το έκανε το έγκλημα? Το φούσκωσε το μπαλάκι ή δεν το φούσκωσε το μπαλάκι? Ερωτηματικό. Το έγκλημα μου αρέσει. Καλά, δεν είναι και έγκλημα να κάνεις πλαστική στήθος. Το έγκλημα να πει ψέματα. Σε μικρή ηλικία έχει μεγάλο στήθος. Εάν έβαλε στήθος, είχε κάνει έγκλημα. Είναι εγκληματικό. Το φούσκωσε το μπαλάκι ή δεν το φούσκωσε το μπαλάκι? Περιμένουμε λοιπόν να μας απαντήσετε εσείς. Σχολιάστε λοιπόν, έχει κάνει πλαστική στο στήθος, ναι ή όχι? Η ίδια λέει όχι. Εγώ πιστεύω όχι. Εσύ τι πιστεύεις? Μικρούλι μου φαίνεται, μωρέ. Πόσο να μεγαλώσει, να είναι εδώ 16-17. Μπορεί να πήρε, μπορεί να πήρε πολύ γάλα. Γιατί έχει στα κιλά. Μπορεί να δω για σουβλάκια με κοτόπουλο. Τώρα έχει χάσει κιλά σε σχέση με αυτές τις φωτογραφίες που είναι μαθήτρια. Οπότε δεν πρέπει να μικρύνει το στήθος. Γιατί μικρύνει το στήθος άμα χάσει κιλά. Όχι, εγώ επιμένω. Επιμένω εγώ. Μπορεί να δω για πολλά κοτόπουλα. Μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν δουλεύει. Δεν σε δουλεύω καθόλου. Ένα τόνο κοτόπουλο έχω φάει. Όχι. Καλό, μου άρεσε. Μου άρεσε, ναι. Μου φαίνεται πρέπει να συζητήσει για κάποιο πλαστικό άμα θες να μεγαλώσει παραπάνω. Τώρα στα γεράματα ανθρωπέ μου δεν βάζω. Το κοτόπουλο ακρίβει να ξέρεις, έτσι λίγο με θεματάκι. Ναι, φτηνό είναι. Καλά, έχει βγει και με το κιλό. Ναι. Στο βίντεο. Στο βίντεο. Όχι, δεν παίρνω. Καταρχήν δεν μπορούμε να το φάμε ολόκληρο εμείς. Ναι, έχουμε και θεματάκι. Εμείς μπορούμε να το φάμε φιλέτο. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε από εσάς να μας πείτε, γιατί θέλουμε να σχολιάζετε, θέλουμε να συμμετέχετε στα δικά μας βίντεο. Θέλουμε πάρα πολύ να ακούμε εσάς, να διαβάζουμε τα σχόλιά σας και βέβαια. Εάν δεν μας ακούσετε και εμάς, κανένα απολύτως πρόβλημα. Χώστε τα. Το ξαναλέω μια φορά. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα, τι έγινε. Αλλά το έκανε το έγκλημα. Το φούσκωσε τον μπαλόνι. Εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα και το μεγάλο. Απαντήστε εσείς.